Από το βήμα της Βουλής αγόρευσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τώρα τον συνάδελφο τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, απερπίστηκα έτσι περαιτέρω. Για τον εξής λόγο, και θέλω να το επαναλάβω, κάθε φορά που είμαι εδώ θα το λέω. Δύο συνάδελφοι μας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, και ο συνάδελφος, ο αδέρφος του Νεοφύτου από το Δημοκρατικό Συναγερμό, με δραματικές εκκλήσεις από το 2009. Την πρώτη χρονιά, ξέρετε, το 8 βρήκαμε τον κουμπαρά του Τάσου και περνούσαμε ωραία. Ήταν ωραία τα συμπόσια. Αλλά το 2009, αντίπλα από αυτούς τους συναδέλφους, το κυβερνό κόμμα, το Δημοκρατικό κόμμα και η αξιωματική αντιπολίτευση, έστεκα δίπλα από τους δύο συναδέλφους και υποδείκναν προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι, κύριε, τούτη την πολιτική που έχει είναι λάθος διαδρομή, τότε τα πράγματα σίγουρα δεν θα φτάνουν ως εδώ. Και η κυβέρνηση, θα έλεγα, ότι μας επήρε ο λίγο τι είχα πάρει στην Βουλή των Αντιπροσώπων, διότι όσες ευθύνες εμάζεψε αυτή η κυβέρνηση, τις μετέφερε σε αυτήν την αίθουσα. Και εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, αγαπητοί συνάδελφοι, θα προτιμούσα να πτωχεύσουμε. Να δούμε κι εμείς τον νόστον όταν ένας επί ένα χρόνο δεν παίρνει μπακύρα σπίτι. Έχει 50.000 ανεργούς και νηστικούς. Είναι δραματικές οι καταστάσεις που εκτιλήσονται στα χωριά, στις γειτονιές, στις πόλεις. Είναι δραματικές. Και εμείς το ίδιο έπρεπε να πτωχεύσουμε, αλλά να μην υποδηλωθούμε. Δυστυχώς, εξελίχθη αυτή η νοοτροπία, φτάσαμε ενός εδώ που φτάσαμε. Και τώρα λέει σου, κύριε, ή ψηφίζεις ή θα καταστραφείς. Εδώ αυτή είναι η τραγωδία μας. Και επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, αν ήταν στο χέρι μας, προτιμώ φτωχοί και γονατισμένοι παρά υπόδουλοι σε τούτο σύστημα που καταλήξαμε. Και νομίζω οι φτωχοί πάντα να βρουν τον τρόπο να σηκωστούν. Όμως άμα χάσεις το σπουδαίο αγαθό της δημοκρατίας που ενταχθήκαμε και ψηφιστήκαμε να έρθουμε εδώ να υπερασπίζουμε, νομίζω να πάρει χρόνια να βρούμε το νου μας. Και δεν υπάρχει αφιβολία ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και ένα γεγονός το οποίο με κάνει να επαναστατώ είναι το εξής. Αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς και η αριστερή κυβέρνηση η προοδευτική. Σε μια ημικατεχόμενη χώρα με 200.000 πρόσφυγες. Με εγκλωβισμένους αγνοούμενους, με ημικατεχόμενη την πατρίδα. Εν είδαμε στο μνημόνιο να τους πούν τους Τροϊκανούς, ρε κύριοι. Μα εμείς έχουμε μια Τουρκία που μας απειλά από το πρωινό στη νύχτα και έχουμε 200.000 πρόσφυγες καταχρεωμένους. Αν πιάσετε τα προσφυγικά νοικοκυριά, ενώ τα χρεωμένα. Χρωστούν για τα παιδιά τους, γιατί εστεγαστήκαν, γιατί χωράσαν το οικόπεδο να χτίσουν και γιατί ήταν άρρωστοι. Και βλέπουμε και αυτό που συμβαίνει με την ούτω καλούμενη επιτροπή τους περιβόητους Ευρωπαίους με τα δικαστήρια τους και ούτω καθεξής. Εδώ δεν ήταν ευκαιρία να πει αυτή η κυβέρνηση, κύριοι, μα εμείς δεν είμαστε μια συνηθισμένη χώρα όπως ήταν η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και ούτω καθεξής. Εγώ έχω και τούτο πρόβλημα. Ουδής έδρος είναι το φτύν του. Και το εκπληκτικότερο όλο. Εδώ πήγαινε η Γενική Ελέκτρια προχθές των πρόεδρων και πήραν του ένα βιβλίο τόσων, ίσα από τόσων είναι ο πρόεδρος, και του είπε μέσα αιτητές πολιτικού ασύλου απορρίπτονται και εξακολουθούν να πληρώνονται με πακτολούς χρημάτους και βασιλικά επιδόματα. Κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή Οικονομικών, επειδή είναι ανακατωμένα με όλα τα άλλα, αποδεσμεύει κάθε μήνα 19, 20, 21, 22 εκατομμύρια. Γιατί δεν τους έκοψε μια μπακύρα. Και η πακτολή χρημάτων που διατίθενται προς τους αδελφούς Τουρκοκυπρίου. Πάρτε το στοιχείο από το Υπουργείο Οικονομικών να τα δείτε. Θα σηκωστούν οι τρίχες της κεφαλής σας. Πληρώνουν, λέει, το English. Πληρώνουν διατροφή σε σίδια. Τα νοσοκομεία. Πληρώνουν να πηγαίνουν. Μα σε τούν την πολιτεία πρέπει να επιλέξουν και το Κύπρο. Θέλουν να είναι πολίτες αυτής της δημοκρατίας με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεν μπορούν να κάνουν στρογγυλό καθημερινή στα σπίτια μας, στις περιουσίες μας και να πληρώνουμε και φόρο υποτελείας από πάνω. Προς τι και γιατί. Ηλεκτρικό ρεύμα, νικήτα τα στοιχεία. 2010 1.700.000. 2011 1.000.000. Μα γιατί, μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου εξηγήσει. Όταν δεν έγιναν περικοπές σε αυτές τις απαραδέκτες ενέργειες, που δεν έχουν και καμιά δικαιολογία. Καλά στα άλλα τα καταφέρει ο πρόεδρος να διαπραγματευτεί έγκαιρα. Τόσο αν τα καταφέρνει. Ο κύριος τραπεζίτης που βάλε τζαμί, τόσο δεν καταφέρνει. Και τούτος και προηγούμενο. Διότι είναι τραπεζίτες που κομμαντάραν την οικονομία. Σε τούτα γιατί δεν κάνουν αποκοπές. Καλά, τι έχει εναντίον μας. Είμαστε και εμείς πολίτες αυτού του τόπου και πληρώνουμε φόρο. Δηλαδή εμείς, επειδή είμαστε σωστοί κύριοι, πρέπει να πληρώνουμε και για τους φίλους του.
Είδα το εξής απίστευτο δηλαδή. Στο φιλελεύθερο. Όσοι διώκονται από την Συρία, καλό να ορίσουν. Και να τους κανονίσουμε εμείς. Εμείς οι πλούσιοι και οι πάμπλωτοι. Μα είναι θέση τούτη σε μια χώρα σαν τη δική μας, που έχει αυτά τα τεράστια προβλήματα, να βγάλει απόφαση με το Υπουργικό Συμβούλιο για να του λέει κοπιάστε και να σας κανονίσουμε εμείς. Λέει όσοι τα φυλακή είναι έξω, όσοι κάμανε τις απορριφτικά θα μείνουν και θα δουλεύουν. Οι άνεργοι δικοί μας τι θα γίνουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, απευθύνω πιο πολλά αριστερά. Τι θα γίνουν του Γιάννη. Φαντάζομαι και λένε το μόνο σε εμάς. Σε εσάς το λέει δυο φορές. Και εσείς μπορεί να είστε δυο φορές σε πιο δύσκολη θέση από ότι η ποδάπλευρα ή εγώ. Αλλά δεν μπορείτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περίπου να συμπεριφέρει εγώ στον επόπτη. Αλλά φταίει η τραπεζίτη, φταίει ο Φαλίδη, φταίει ο Αλφαβήτα. Μα εσείς εκεί δεν είστε, βλέπουμε ένα δάθρο. Πότε θα πάρουμε μέτρα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μαζεύουν ο κόσμος στις τράπεζες. Διότι αυτό θα συμβεί. Αυτή η Βουλή εδώ, αν δεν εγκρίνει τις κυβέρνησεις, δεν μπορεί να κάνει τόσο. Είναι από εδώ που πρέπει να και παίρνει εγκρίσεις. Και αν, να το πω και για το σπίτι μας. Αν είμαστε πιο στενεροί κύριοι, και την ώρα που μιλάνε ο αβέροφωνος υποφυτού και ο Νικόλας, εστέκαμε δίπλα τους, ήταν να είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Όχι με το πιστόλι στον πρόταφο σήμερα. Και επειδή δεν θέλω να πω ότι εγώ να σωσού την κατάσταση και να ψηφίσω εναντίον, αλλά σε εκείνα τα νομοσχέδια. Για τους φοιτητές. Ερώτησε στην Επιτροπή, τελεία πρώτα προσπαθώ να μάθω τι επιτόπιο θα πληρώνουμε. Δεν ξέρει κανένα να σου πει. Το νομικό έγγραφο, μετά μπορεί να έρθει. Δίνουμε απριόρι την έγκριση μας, κάνετε μας ό,τι θέλετε. Και ερώτησε τους φοιτητές. Λέω ποιος παίρνει 50.000 και έχει ένα φοιτητή, δικαιούται. Και κανένα γιος που είσαι πιο φοιτητές. Που είσαι τρεις. Και το ίδιο. Πόσο νου χρειάζεται για να ρυθμίσουμε τα πράγματα. Αλλά δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, διότι σε 24 ώρες να περάσουμε 24 νομοσχέδια. Έχει καμιά νόμιση ή βουλή που κάνουν τη δουλειά. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τους φοιτητές, το επίδομα χορηγίας για το τέκνο, τη μάνα και τους θυματικούς, δεν πρόκειται να τους ψηφίσω με τίποτα. Όχι από ιδιοτροπία ή θέλω να κάνω τον αξίπνο της παρέας, αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα να διορθωθούν. Ήταν η αγόρευση χθες στην Βουλή της Τροϊκοκρατίας του κυρίου Ζαχαρία Κουλή, ανεξάρτητου βουλευτή, εκπαραθυρωθής από το Δημοκρατικό Κόμμα, και ήταν η ομιλία που έκανε ανάμεσα στην αγόρευση του κυρίου...